Εκδικάστηκε σήμερα η καταγγελία που είχε κάνει κατά παντός υπευθύνου η Δημοτική Αρχή Συνδικής για τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης Σιδηροκάστρου αναφορικά με την κακοτεχνία που υπήρχε σε αυτόν. Σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Συνδικής Φώτης Δημουχτσίδης πέρασε την πόρτα του δικαστηρίου ζητώντας από τους εμπλεκόμενους φορείς να γίνουν εργασίες συντήρησης προκειμένου ο κόμβος να γίνει ασφαλής για τους διερχόμενους οδηγούς. Είναι καταγγελία βασικά κατά παντός υπευθύνου. Όταν ανέλαβα Δήμαρχος την 1η Σεπτεμβρίου του 2014. Είχε προηγηθεί ένα θανατηφόρο ατύχημα στο Στρογγυλό, στην είσοδο του Στρογγυλού του Σιδηροκάστρου. Προσπάθησα λοιπόν μία από τις δουλειές που είχα προγραμματίσει να διευθετηθεί και αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω αν το έχουν υπόψη οι δημότες ή οι πολίτες μας. Ήταν μια κακοτεχνία η οποία οδηγούσε σε ατυχήματα, καθημερινώς είχαμε ατυχήματα και μάλιστα είχαμε και πρόσφατα 2-3 μήνες προτού αναλάβω εγώ δήμαρχος, ένα θανατηφόρο. Προσπάθησα να βρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για τη διευθέτηση των και άρση των κακοτεχνιών που είχε το Στρογγυλό. Δεν μπόρεσα να βρω, με την έννοια ότι ο ένας με παρέπεμπε από τον Άννα στον Καϊάφα. Και έτσι αναγκάστηκα σαν δήμαρχος συνδικής και σαν δήμος συνδικής να κάνω μια καταγγελία για τις κακοτεχνίες που υπήρχαν στον κόβο της εισόδου του Σιδηροκάστρου κατά παντός υπευθύνου. Η δικαιοσύνη έψαξε και καταλογίζει ευθύνες από ό,τι βλέπω στους κατηγορούμενους στην περιφέρεια, αντιπεριφέρεια, στην Εγνατία Οδό, τους κατασκευαστές κλπ. Το ποιος είναι υπεύθυνος για αυτήν την κακοτεχνία θα το βρει η δικαιοσύνη. Όπως βρήκε και ποιοι θα πρέπει να είναι πιθανοί υπεύθυνοι. Σήμερα λοιπόν δικάζεται αυτή η καταγγελία και ελπίζω να αρθούν, αυτό είναι το εμένα ο δικός μου στόχος σαν δήμαρχος, είναι να αρθούν οι κακοτεχνίες και να γίνει ασφαλής ο κόμβος του Σιδηροκάστρου, ο οποίος έγινε πρόξενος τόσων ατυχημάτων και μάλιστα και 2 θανατηφόρων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν οι διερχόμενοι οδηγοί παρατηρούν κινητικότητα στο σημείο με τα προστατευτικά και κλειδώματα να απομακρύνονται για να τοποθετηθούν καινούργια. Τώρα βέβαια παρατηρούμε γιατί κάνουμε το δρομολόγιο Σιδηρόκαστρο Σέρες. Έχουν αρχίσει οι εργασίες. Έχουν ξυλωθεί τα κυκλειδώματα και είναι χωρίς κυκλειδώματα. Κύριε Κώτα, όταν δεν μπορείς να βρεις απευθείας συνεννόηση με τους υπευθύνους τη λύση, υπάρχει αρχή, υπάρχει δικαστική αρχή, η οποία μπορεί να αποδώσει, εκτιμώ και την εμπιστεύομαι, το δικαιοσύνη εκεί που πρέπει. Παράλληλα, ο κ. Δομουχτσίδης στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στις παρατηρήσεις προτάσεις που υπήρξαν κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε ο ίδιος μαζί με εκπροσώπους της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Εγώ δεν είμαι πολιτικός μηχανικός ούτε συγκοινωνιολόγος. Όμως υπάρχει πρόταση και λύση για να αρθούν οι κακοτεχνίες που υπάρχουν. Πέρα αυτών των κακοτεχνιών, επειδή έχει γίνει και μια σύσκεψη με την Εγνατία Οδό και τις τεχνικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και τον πρόεδρο της Εγνατίας Οδού, θα επισκευαστούν και η γέφυρα της θερμοπηγής, η οποία το οδός Στρωμάτης είναι σε αισχρή κατάσταση και είναι επικίνδυνο για τα τροχοφόρα, όπως επίσης έχουν προταθεί οι βελτιώσεις της εισόδου του Προμαχώνα, που επίσης εκεί πέρα κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και δεν μπορούν να βρουν οι κάτοικοι του Αγκίστου και του Προμαχώνα. Θα πρέπει να διευθετηθούν επίσης οι έξοδοι και η διέλευση των γεωργικών μηχανημάτων και οπωσδήποτε να βρεθεί δρόμος παράπλευρος για το τμήμα που είναι μέσα στην κοιλάδα του Στριμώνα. Αυτές είναι τα αιτήματα του Δήμου και νομίζω ότι πλέον ήρθε η στιγμή, όπως βλέπετε, ξεκινήσαν τις εργασίες για να ικανοποιηθούν.